Μα αυτές οι συσκέψεις, αν δεν υπάρχουν, αν δεν υπάρχει ένταση, δεν κάναμε τίποτα. Ήταν αυτό που έχω να σας πω, κύριε Ναστούλη, είναι ότι εδώ που είμαι 21 χρόνια, πρώτη φορά έγινε αυτή η συνάντηση. Και καθομολογία των πάντων. Ήταν μια συνάντηση καθαρά ενδοοικογενειακή, για να θέσουμε ορισμένα προβλήματα, ορισμένες εκκρεμότητες, να ενημερώσω όλο τον κόσμο του νοσοκομείου, ιατρούς, νοσηλευτικό, διοικητικό, οικονομικό, τεχνικές υπηρεσίες, τι έχουμε κάνει σαν καμπάς, σαν τα χρέη που εκτελώ αυτά εδώ, τα οποία ελπίζω να έχουν μια ημερομηνία λήξης αν διοριστούν οι διοικητές, να είναι ενήμεροι για να μπορέσουμε με ένα κοινό παρανομαστή να συσφίξουμε τις σχέσεις μας και να καταλάβουμε ότι η καιρή είναι τραγικά δύσκολη και δεν υπάρχει πολυτέλεια το να δημιουργούνται έχθρες ή γενικά δεν υπάρχει πολυτέλεια το να υπάρχει μία μάχη μεταξύ ημών και ημών, να λέμε ποιος είναι ο καλύτερος από τον άλλον, ποιος συμβάλλει και ποιος δεν συμβάλλει σε αυτή τη λειτουργία εδώ που φτάσαμε. Διότι, αγαπητέ φίλε, εκείνο το οποίο πρέπει να ξέρεις είναι ότι είμαστε πλέον σε οριακό σημείο ανθρωπίνων αντοχών σε όλα τα μεγέθη, και νοσηλευτικό και ιατρικό και λοιπό προσωπικό. Αυτό το νοσοκομείο είναι ανοιχτό καθαρά από το φιλότιμο των εναπομεινάντων, οι οποίοι εναπομείναντες δεν έχουν αμέτρητες αντοχές, κάποια στιγμή θα φτάσουν και εμείς στα όρια μας. Και γι' αυτό ακριβώς έκανα αυτή τη σύσκεψη, ας πούμε, ούτως ώστε να ενώσουμε πάλι τις δυνάμεις μας, να δώσουμε λίγο χρόνο, διότι αν θυμόσαστε πολύ καλά, από την τελευταία συνάντηση με τα ΜΜΕ και με τους θεσμικούς του νομού, ζητήσαμε εκείνα τα οποία στοιχειωδώς είναι απαραίτητα για να λειτουργήσουμε, σε άψη προσωπικού και εννοείται και χρηματοδότησης, για να μπορέσουμε να φέρουμε επιπλέον προσωπικό και να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Προς το παρόν υπάρχουν οι ενδείξεις ότι τα μηνύματα είναι θετικά όσο αφορά το κομμάτι παιδιάτρου και όσο αφορά το κομμάτι που ανακοινώσατε και εσείς στο site σας, στο Break News χτες, ότι βγαίνουν οι θέσεις του Κελπνό, που συνολικά στην Ελλάδα είναι 400 γιατροί και 100 νοσηλευτές, ειδικά για ΜΕΘ, για μονάδες εντατικής θεραπείας. Εμείς μετά από προσπάθειες, εννοείται καταρχάς που εμείς κινήσαμε το θέμα των αναγκών μας και φυσικά και των βουλευτών, πρωτίστως των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, δόθηκε για το νοσοκομείο Κορίνθου η έγκριση των 3 θέσεων γιατρών για τη ΜΕΘ. 3 και 2 που υπάρχουν, είμαστε στην ευτυχή θέση να πούμε ότι θα έχουμε 5 γιατρούς για τη ΜΕΘ. Πρέπει όμως αμέσως, ταυτόχρονα, οι 3 γιατροί να έρθουν με συν 5 νοσηλευτές. Διότι αν δεν έρθουν νοσηλευτές, δεν μπορεί να ανοίξει η ΜΕΘ. Με τους υπάρχοντες, εάν τραβήξουμε τους νοσηλευτές από τα τμήματα, αυτομάτως θα κλείσει η παθολογική ή άλλη κέρια κλινική. Άρα, εάν έρθουν οι 3 γιατροί, και ελπίζουμε το συντομότερο να γίνουν διαδικασίες, διότι μιλάμε, είμαστε στη φάση των διαδικασιών. Οι 3 γιατροί με τους υπάρχοντες συν 5 νοσηλευτές, εάν έρθουν, μπορούν κάλλιστα να λειτουργήσουν τα 4 κρεβάτια τουλάχιστον της μονάδος εντατικής θεραπείας. Παιδίατρος, αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Το να λέμε ότι υπεγράφει το ΦΕΚ της παιδιάτρου, μιλάμε μακάρι να βγει αύριο το ΦΕΚ, έχουμε κάποιο μεσοδιάστημα. Παιδίατρος δεν έχει έρθει. Δυστυχώς, η παιδίατρος, η επικουρική που ήταν να έρθει μαζί με τον νεφρολόγο και την εντατικολόγο που έχει έρθει, δεν αποδέχτηκε το διορισμό της. Η επικουρική μιλάω. Υπεγράφει όμως ο διορισμός της μονίμου που εκκρεμούσε διευθύντρια της κυρίας Παπαβασιλείου και έχει σταλεί για ΦΕΚ. Ελπίζουμε να βγει εντός του μήνα και φυσικά να γίνει αποδεκτό, διότι ο άλλος για να έρθει κάπου όταν είναι μόνος του τρομάζει. Όπως καταλαβαίνετε, οι ευθύνες θα είναι τεράστιες. Άλλο να είναι μια επαδρομένη κλινική με το μίνιμουμ 4 γιατρούς και άλλο με τη μία επικουρικό που είναι και άλλη μία αν θα έρθει και η Παπασιλείου, πάλι μένουμε 15 μέρες ακάλυπτοι. Αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Φυσικά πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι δεν έχει καμία ευθύνη το Υπουργείο που η κυρία επικουρικός δεν απεδέχθη.
ουσιαστικά η θέση της βγήκε, το όνομα της βγήκε, αλλά για προσωπικούς λόγους, ίσως βρήκε κάπου αλλού δουλειά, έφυγε και έτσι μείναμε πάλι ξεκρέμαστοι. Υπάρχει όμως μια τεράστια ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, ότι εάν δεν αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο που ελπίζω να αλλάξει, αυτό που λέω όλο αυτόν τον καιρό, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τρεις πυλώνες στο σύστημα υγείας ανεξάρτητοι μεταξύ τους, νοσοκομείο, πρώην οίκα, παιδί και κέντρα υγείας. Και κανένας να μην μπορεί να φέρει γιατρό εκεί που στέλνουν τους ασθενείς, στο νοσοκομείο του κάθε νομού. Και βρισκόμαστε στο οξύμορο, το νοσοκομείο Κορίνθου να έχει μία παιδίατρο επικουρική, το παιδί Κορίνθου να έχει δύο παιδιάτρους, το κέντρο υγείας Κιάτου να έχει μία παιδίατρο και μάλιστα σε βαθμό διευθύντριας, η οποία μάλιστα δεν κάνει ούτε μία εφημερία, άκουσον, και αυτοί οι γιατροί να μην μπορεί να νομοθετηθεί μία τροπολογία στον υπάρχοντα νόμο να έρθουν εφημερέμους στο νοσοκομείο. Αυτά είναι τα δυστυχώς θλιβερά που υπάρχουν στο ελληνικό κράτος. Και αυτά, μήπως αυτή η προσπάθειά μας μπορέσει να συνεισφέρει, διότι το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Εάν ενημερωθήκατε, ήδη έχει επέμβει εισαγγελέας για τη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής της Λαμίας, η οποία είναι συνέχεια κλειστή, παρόλες τις προσπάθειες του εκεί αναπληρωτή διοικητή για να έρθει γιατρός. Δεν έρχεται κανένας γιατρός. Και εκ των πραγμάτων δεν εξυπηρετεί το κόσμος, και εκείνο που πρέπει να καταλάβετε και γιατί καίγομαι και γιατί φωνάζω για τον παιδίατρο, διότι είμαι γυναικολόγος μευτήρας. Πώς είναι δυνατόν να εφημερεύω εγώ σαν μευτήρας και να μην έχω παιδίατρο? Ελάτε στη θέση δική μου, ελάτε στη θέση της μάνας, της μέλουσας μητέρας που έρχεται να γεννήσει, εμπιστεύεται τον γιατρό, τον γυναικολόγο, αλλά δυστυχώς δεν έχει παιδίατρο να περιθέψει στο παιδί της. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Διότι έχουμε φτάσει πλέον στο χρόνο που διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Νησάφι πια. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει όλα, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Δεν έχει οικονομικό κόστος το όλο σκηνικό. Γιατί λέω και ξαναλέω και πάλι λέω, δεν είναι δυνατόν στο νομό Κορυθίας να υπάρχουν 83 γενικοί γιατροί με συν 72 άτομα διοικητικό προσωπικό νοσηλευτικό στα κέντρα υγείας, σύνολο 150 και εμείς να μην έχουμε παιδίατρο. Δεν είναι δυνατόν. Πώς θα λειτουργήσει αυτό? Και εκεί ακριβώς πρέπει να σταθούν το συντομότερο δυνατόν, να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Είπε ο υπουργός και πολύ σωστά, οι γενικοί γιατροί να επανδρώσουν τα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Βεβαίως είναι σωστή προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως πρέπει να υπάρχει βούληση. Με το υπάρχον νομικό πλαίσιο, με το υπάρχον νομικό καθεστώς, ο καθένας κάθεται στο βιλαέτη του και δεν μπορεί να τον ενοχλήσει κανένας. Διότι στο φινάλε, λέει ο άλλος, κύριε, εγώ όταν βγήκε η προκήρυξη, διορίστηκα στο κέντρο υγείας. Γιατί να πάω στο νοσοκομείο? Άμα ήταν, θα περίμενα να προκήρυξε στο νοσοκομείο, να πάω στο νοσοκομείο. Ναι, αλλά εδώ είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Η πατρίδα αναστενάζει. Τα νιάτα φεύγουν, το επιστημονικό δυναμικό πηγαίνει στο εξωτερικό και έχουμε μείνει τρεις και ο κούκος. Σας λέω, κύριε Ναστούλη, ότι είναι η πρώτη φορά στα όλα τα χρονικά που βγήκε η θέση του επικουρικού, αυτός ο θεσμός του επικουρικού, ο οποίος είναι εξοφλημένος θεσμός, και όποτε θέλετε να κάνω μια ειδική εκπομπή να σας εξηγήσω γιατί είναι εξοφλημένος θεσμός, δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα εν καιρό κατοχής με μπαλώματα του ενός έτους. Με γιατρούς οι οποίοι έρχονται, λες και είναι φοιτητές, λες και είναι φαντάροι, γιατροί οικογενειάρχηδες, γιατροί 40 και ετών, να τους έχεις δέσμιους με ένα χρόνο θητείας. Το ένα χρόνο θητείας σημαίνει 3 μήνες για ένα εγκληματιστή και μετά, όταν πλησιάζει το τέλος της θητείας του, 3 μήνες αβεβαιότητα ότι αύριο είμαι πάλι στην ανεργία και πώς θα θρέψω την οικογένειά μου και τι θα κάνω, πώς θα πορευτώ. Όταν ακόμα και η Κύπρος έχει πολύ καλύτερο σύστημα επικουρικού ιατρού με τριετή θητεία και δικαίωμα στο νοσοκομείο, αν είναι καλός ο γιατρός, να του ανανεώσει τη θητεία του. Άρα το λοιπόν, όπως βλέπετε, όλα είναι πολιτικές αποφάσεις, πολιτική βούληση. Εάν δεν πάρθουν ριζικές ρήξεις με το υπάρχον σύστημα, το οποίο δεν φταίει η κυβέρνηση αυτή. Η κυβέρνηση αυτή, δυστυχώς, αυτό το λέω και στην προηγούμενη συνέντευξή μου στο Ηλέκτρα, ότι της έπεσε ο κλήρος να διαχειριστεί τον όλεθρο. Δυστυχώς, σε αυτήν έπεσε ο κλήρος. Και εγώ, από τη θέση του μάχημου γιατρού, έχω το κάθε δικαίωμα να πω το λιθαράκι το δικό μου, τις λύσεις οι οποίες είναι άμεσες πραγματοποιήσιμες. Δεν είναι ανέφικτες το να γίνουν ορισμένες ρυθμίσεις. Γιατί να έχουμε 82 γιατρούς? Άμα είχαμε δηλαδή 60, τι θα γινότανε?
Πώς λειτουργούσε κάποτε το σύστημα με τον αγροτικό γιατρό, ο οποίος κάλυπτε 15 χωριά και πήγαινε μάλιστα και με το αμάξι το δικό του στα 15 χωριά, και τώρα θέλουμε σε κάθε χωριό έναν γενικό γιατρό και μάλιστα μόνιμο με πενταετή θητεία, και μου διορίσεις επικουρικό, ειδικευμένο προσωπικό, αναισθησιολόγο, ουρολόγο, γυναικολόγο με ένα χρόνο θητεία. Γιατί δεν του δεις για αυτού 5 χρόνια να μπορεί να φτιάξει το οικογενειακό του προφίλ? Αυτή η Ελλάδα που πάει, όταν τα νιάτα φεύγουνε, ποιος θα μείνει, ποιος θα φτιάξει οικογένεια, ποιος θα τεκνοποιήσει? Πώς αύριο θα επανδρώσουμε τα ταμεία, με ποιο εργαζόμενο προσωπικό, με ποιο εργαζόμενο δυναμικό θα έχουν αποθεματικό τα ταμεία? Πώς θα πάρουμε σύνταξη εμείς, η πατρίδα αύριο, με ποιο φαντάρο, ποιον, όταν δεν γεννάει κανένας? Ακόμα και ο πληθυσμός των αλλοδαπών, των Αλβανών, των Ρουμάνων, των, οι οποίοι ήταν σε αναπαραγωγική ηλικία, έχουν όχι απλώς εξαφανιστεί από τη χώρα, δεν υπάρχει κανένας. Μένει ένας γερασμένος πληθυσμός και γεμίσαμε από αλλοδαπούς, που δεν φταίμε εμείς, φταίνε αυτοί οι οποίοι μας διοικούν. Εμείς όμως εδώ πρέπει να λειτουργήσουμε, πρέπει να παράσουμε στοιχειώδως, να στηρίξουμε τον πόνο του λαού. Και σε τέτοιες εποχές, εκείνο το οποίο λέω εγώ, αν η κυβέρνηση δεν προσπαθήσει να προασπίσει υγεία και παιδεία, έχουμε εμφύλιο.